Διεκούγια. Απλώς να πω μόνο το εξής για να μην υπάρχει σύγχυση. Αφού με έχετε καλέσει εδώ και είμαι και ο ειδικός σε αυτό το θέμα. Το αδίκημα που διέπραξε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, που τιμωρείται βεβαίως, δεν είναι βιασμός, ούτε από βιασμού. Λέγεται προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Είναι ένα αδίκημα το οποίο είναι επιμέλημα δυστυχώς. Αλλά είναι ή ευτυχώς, γιατί έχουν την κοινωνική απαξία διαφορετική τα εγκλήματα και διαφορετικά τα προστατευόμενα αγαθά. Ως αντικείμενο είναι η γενική αξιοπρέπεια και πράγματι αυτό που έκανε αυτός ο γιατρός προσέβαλε την κυρία Μπικόφ στην επιλογή της να δείχνει το σώμα της εκεί που αυτή θέλει και όχι σε οποιονδήποτε την υποχρεώνει να το κάνει. Άρα λοιπόν απλώς να μην μιλάμε για βιασμό. Ο βιασμός είναι κάτι διαφορετικό, με διαφορετική κοινωνική απαξία, με ποινές που ξεκινούν από τα 5 χρόνια για φτάνουν μετά. Υπάρχει ο βιασμός ψυχής, κύριε Κούγια, βεβαίως. Αυτό είναι άλλο, δεν λέγεται βιασμός αυτό, γι' αυτό λέγεται προσβολή της γενετικής αξιοπρέπειας. Είδατε ότι τα κορίτσια τότε, ναι, μεν πράγματι είναι παράνομη πράξη, αλλά του πέρασαν γελώντας. Δεν περνάς γελώντας ένα πραγματικό βιασμό, ούτε το σχολιάζει έτσι. Ναι, όμως χαρακτήρια στην κυρία Μπικόφ που το είπε, γιατί και εγώ ήμουν ποδοσφαιριστής. Δυστυχώς υπάρχουν και στους ποδοσφαιριστές αυτά τα φαινόμενα. Με τους γιατρούς, με τους προπονητές, ειδικά στις ακαδημίες, υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι. Είναι και η αμηχανία των κοριτσιών. Είναι αμήχανο, ξέρετε, να είσαι αθλήτρια σε νεαρή ηλικία, να σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, να φοβάσαι, να το εκμυστηρευτείς, ίσως ακόμη και στους γονείς σου, γιατί... αφού λέτε ότι ασχοληθήκατε κι εσείς με τον αθλητισμό, και εγώ και οι κοπέλες που φιλοξενούμε και είναι κοντά μας και μας έχουν κάνει υπερήφανους, ξέρετε, όταν αμφισβητείς έναν τόσο ισχυρό παράγοντα, ένα μεγάλο παράγοντα, σε οποιοδήποτε χώρο του αθλητισμού. Εγώ το δίνω και σαν μήνυμα. Μπορεί να σου πούν ακόμη και οι δικοί σου και οι οικείοι σου, αν θέλετε, όχι, σε ρωτήσουν, είσαι σίγουροι. Θα πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα με τη συζήτησή μας, ανεξάρτητα της νομικής προσεγγίσεως. Ναι, αλλά ακούστε με. Είπατε ότι γελώντας το προσπέρασαν. Το είπα για την ποιότητα του εγκλήματος. Mm-hmm. Είναι διαφορετική κοινωνική απαξία ενός είδων οβλεψίας στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο οποίος θέλει να βλέπει ένα ωραίο γυναικείο σώμα όπως έχει η αθλήτρια, η κολυμπήτρια, η γυμνάστρια, η άλτης, ανεξάρτητα η δρομέας. Που υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς, τους οποίους πρέπει άμεσα να καταγγέλουν, γιατί πραγματικά είδατε ότι η κυρία Μπικόφ του έχει τόσα χρόνια στην συνείδησή της. Που σημαίνει ότι αυτό την έχει τραυματίσει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παράσχεται. Μα αυτός που το κάνει πιθανότατα, κύριε Κούγια. Εγώ διαφώνησα με το χαρακτηρισμό. Ναι, ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Επειδή με καλέσατε εκεί με ειδικό. Για να είναι ακριβής η διατύπωση, καταλαβαίνουμε τι λέτε. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Άλλωστε, γι' αυτό και τιμωρείται. Ναι, ναι. Άλλωστε, αυτός που το κάνει και το έκανε τότε σε μια εποχή που ήταν και διαφορετικά τα πράγματα, δεν υπήρχε τα social media, δεν υπήρχε όλη αυτή η δύναμη της επικοινωνίας, πιθανότατα να ήξερε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, έτσι ώστε σου λέει, καλά, θα τις αποκαλύψω τις γυναίκες, συγγνώμη τώρα το πρωί, το κορμί της και θα βλέπω εγώ, θα τις εξετάζω το νόμο ή θα πω στη Νίκη την Μπακογιάννη. Θα τη χαϊδέψω λίγο παραπάνω, έλα εδώ κορίτσι μου. Άβγαλε τα παιδιά το τότε. Είναι διαφορετικό. Κορίτσια τότε. Βέβαια, αν το προσπεράσει αυτό, δεν ξέρει που θα φτάσει ο ίδιος. Σωστά. Όχι, δηλαδή, αν το περάσει το πρώτο, ο ειδωμολεψίας μπορεί να πάει σε επόμενο επίπεδο. Αφού με έχετε εδώ, το χάδι μπορεί να είναι από πειραβέσμο. Μάλιστα. Και μάλιστα. Μπορεί να είναι και τελεσμένο βιασμό. Εγώ, επειδή έχουμε σε επαφή καθημερινώς με παιδιά. Ναι, κυρία Μπακογιάννη. Είμαι και προπονήτρια, ας πούμε. Έχω κάνει και κάποια κάμπα αθλητικά στο παρελθόν. Και κορυφαία προπονήτρια, από ό,τι ξέρω. Ναι. Πάντα η προσοχή μου ήταν στη συμπεριφορά μου απέναντι στα παιδιά. Δηλαδή, ειδικά στα κάμπα, ας πούμε, γιατί συζητούσαμε όλοι μαζί. Πάντα οι προπονητές, ακόμα και στην τουαλέτα, ένα μικρό παιδί, το ποιος θα το πηγαίνει. Δεν ήθελα ποτέ, ας πούμε, ένα παιδί, ένα αγοράκι, ας πούμε, να το πάει ο προπονητής. Το πήγαινα πάντα εγώ. Mm-hmm. Και καθόμουν πάντα και παρατηρούσα, ας πούμε, όλες τις συμπεριφορές όλων των ανθρώπων που συμμετείχαμε εκεί, κατά πόσο σωστές ήταν, ας πούμε, απέναντι στα παιδιά. Για να μην εκτεθεί στον παραμικρό κίνδυνο, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κούγια. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι δεν συμβαίνει. Συγγνώμη που διακόπτω. Σε μένα, στο δικό μου χώρο, δηλαδή, έχω πάει σε 3 Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Από άλλον παράγοντα δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα που μου έτυχε εμένα και σας είπα την ιστορία μου.
Είδατε δηλαδή, όμως ποια είναι... είναι μεμονωμένες περιπτώσεις αυτές. Μην πούμε, ας πούμε, ότι συμβαίνουν σε... Συμβαίνουν, αλλά δεν είναι κάθε ο μέρα κανόνας. Να συμβαίνουν. Δεν είναι ο κανόνας. Αν εγώ μπορώ να κάνω μια παρατήρηση. Γιατί οι γονείς φέρουν τα παιδιά τους και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε σωστά. Και ένα θέμα, ας πούμε, να φοβούνται να μας φέρουν τα παιδιά μας. Σωστά. Τα παιδιά σωστά. Τους σωστά. Να μην μας εμπιστεύονται. Ναι, γιατί τα παιδιά Κούλια. Πρέπει να έρχονται στο στάδιο. Ναι, κύριε Κούλια, και να μας πείτε αν τι εννοούσατε με τον όρο νομική βαρβαρότητα. Να το δούμε. Ας πρώτα να αξιοποιήσουμε αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη αυτή τη στιγμή. Είδατε ότι τόσο πολύ την έχει σημαδέψει αυτό το γεγονός που ως προπονήτρια πλέον και μετά από δεκαετίες δεν επιτρέπει η ίδια στα κάμπ που διοργανώνει να συνοδεύσει κάποιος τα παιδιά στο τουαλέτα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή αυτό πραγματικά είναι βίωμα και είναι διαστρέβλωση πια της προσωπικότητας και γι' αυτό ο ποινικός νόμος αυτές τις συμπεριφορές, τις αντικοινωνικές συμπεριφορές αυτών των ανθρώπων που είναι κοντά στους, στα παιδιά, στους αθλητές που πραγματικά έχουν και την αγωνία της διακρίσεως και οι οποίοι πολλές φορές για να διακριθούν κάνουν και κάποιους συμβασμούς απέναντι σε αυτού του είδους διαστραμμένες προσωπικότητες. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο αναδεικνύεται αυτή τη στιγμή με τον καλύτερο τρόπο με αυτό που διηγήθηκε η Μπακογιάννη. Εγώ τώρα όσον αφορά την παρέμβασή μου, πρέπει να πω καθώς έχετε δει ότι το πρώτο που νιώθω είναι απόλυτο σεβασμός απέναντι στην κυρία Μπεκατού. Δεν είχα τύχει να την γνωρίσω, όπως όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος την είδαμε να αγωνίζεται και να πανηγυρίζει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και από ό,τι γνωρίζω και τώρα μαζί με έναν αθλητή της Σκοπλασίας είναι κορυφαίο πλήρωμα στην ιστοπλοεία. Ναι. Κάνουν άλλα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά διαφημίζουν τον σωστό τρόπο ζωής καθημερινά. Η νομική βαβαρότητα θεωρείται ότι παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Όχι, ακούστε με. Εμένα με ενοχλεί άλλο πράγμα. Συγχαρητήρια στην κυρία Μπεκατόρο που το έκανε. Επειδή έτσι έχω συνηθίσει, σε λίγο θα είμαι 50 χρόνια στα δικαστήρια, να αντιμετωπίζω τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι καταγγελόμενοι και επειδή μου έχουν εμπιστευτεί την υπεράσπιση τους, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι κατηγορήθηκαν, πολλές φορές κατηγορήθηκαν στις φυλακές και τελικά ήρθε η ανεξάρτητη δικαιοσύνη που σαπίλαξε και όλοι θα πρέπει να σεβαστούμε τη λειτουργία της δημοκρατίας και να πούμε ότι η δικαιοσύνη είναι μια ανεξάρτητη εξουσία η οποία δεν δεσμεύεται απέναντι ουδενός ούτε από τον Πρωθυπουργό, ούτε από τη Βουλή, ούτε από τους υπουργούς, ούτε από τους πλούσιους, ούτε από τους βίαιους. Σύμφωνοι. Και αποφασίζει. Και άνθρωποι αυτοί απειλάγησαν. Πρόσφατα υπήρχε μια απόφαση στη Χαλκίδα που είχε ένα τέτοιο θέμα και είχαν τελικώς καταστραφεί. Γι' αυτό ο νομικός πολιτισμός ο ελληνικός, εμείς το διδάξαμε αυτό και το υιοθέτησε και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, έχει πραγματικά κατοχυρώσει το τεκμήριο αθωότητος πια ως αδίκημα. Και το κυριότερο απ' όλα, υπάρχει μια διαδικασία που απονέμε τη δικαιοσύνη. Αυτό που είπε προηγουμένως η κυρία Μπικόφ δεν έχει μάρτυρες. Όμως αυτό που είπε και το σχολίασε με τις φίλες της αμέσως μετά και γέλασαν είναι η απόλυτη απόδειξη ότι έγινε η πράξη. Δηλαδή, γιατί λένε καμιά φορά δεν υπάρχουν μάρτυρες. Η δικαιοσύνη λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Αξιολογεί τις ανθρώπινες συμπεριφορές των εγκληματιών, αξιολογεί τις ανθρώπινες συμπεριφορές των μαρτύρων. Άρα λοιπόν εγώ τι είπα. Είπα ότι από τη μια μεριά υπάρχει μια αξιοσέβαστη Ολυμπιονίκη. Σήμερα πρωί-πρωί, όχι σήμερα πολύ πρωί, άκουσα ότι θα την δεχτεί και η Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε τοποθέτηση. Στις δύο, όλοι κάναν τοποθετήσεις. Ναι. Και από την άλλη, και ένας... αυτό είναι σωστή λειτουργία. Ναι. Και από την άλλη μεριά είναι ο Άκης Παυλόπουλος. Ο οποίος Άκης Παυλόπουλος έχει την αγάπη για το τένις, γίνεται αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας του τένις, αφού προηγουμένως έχει υπηρετήσει σε όλη τη ζωή στο σύλλογο που είναι χιλιάδες παιδιά. Το γνωρίζουν χιλιάδες γονείς, το ψηφίζουν τα μέλη των σωματείων, το ψηφίζουν οι συνάδελφοί του και είναι αντιπρόεδρος. Απ' την άλλη μεριά έμαθα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος δεν τον κάνω, δεν γνωρίζω. Έμαθα το όνομά του τώρα και δεν γνωρίζω τι δουλειά κάνει. Ναι. Οπότε έμαθα είναι και αντιπρόεδρος. Εμένα, κύριε Κούλια, θα σας πω τι με πείραξε. Τι με ενόχλησε και μου έκανε εντύπωση. Καταλαβαίνουμε απολύτως τι λέτε. Και καλά κάνετε και το λέτε ότι μην πάμε σε ανθρωποφαγία να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η καταγγελία όμως αυτή από μόνη της είναι συγκλονιστική. Και είναι συγκλονιστικό εξίσου ότι δεν υπήρξε μία παρέμβαση
υπεράσπισης αυτού του ανθρώπου. Δεν λέω καν το όνομά του. Δεν έχουμε δείξει καν τη φωτογραφία του. Δεν είναι ο σκοπός να κάνουμε δικαστήριο εδώ. Ακούστε με, γιατί θα μπορούσε να γίνει το ίδιο. Τι κέρδισε η κοινωνία αυτή τη στιγμή και τι κέρδισε και η ποιότητα της καταγγελίας με τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας και του ονόματος του συγκεκριμένου ανθρώπου. Κοιτάξτε, ο οποίος μάλιστα, να σας πω και κάτι συγκλονιστικό, δεν θα μπορέσει ποτέ να αποδείξει αν είναι αθώος. Γιατί η καταγγελία έχει γίνει μετά από 23 χρόνια και εδώ και 8 χρόνια η πράξη αυτή όσον αφορά την ποινική της αξιολόγηση έχει παραγραφεί. Ναι. Δηλαδή, στο παρελθόν. Δηλαδή, κύριε Κούγια, πρέπει να κλείσουμε. Όμως πρέπει να σας πω ότι αδυνατό με όλους τους τόπους να θεωρήσω ότι η Σοφία Μπακατόρου έχει πει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Αδυνατό με όλους τους τρόπους, τους υποκειμενικούς, γιατί δεν έχω αντικειμενικούς στη διάθεση μου, να φανταστώ ότι η Μπακογιάννη ότι ποιο είναι το κίνητο της κυρίας Μπακατόρου, κυρία Κούγια. Η δική μου παρέμβαση, δεν υπάρχει το κίνητο της κυρίας Μπακατόρου είναι να προστατεύσει τα κοριτσάκια τα οποία πηγαίνουν τα αγοράκια. Αυτό είναι και ο λόγος ο δικός μας. Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα όμως, τότε με τον ίδιο τρόπο, ακούστε με, αν εγώ γιατί χρησιμοποίησα την κυρία Κουτροκόη, το λέω, γιατί το χρησιμοποίησα. Γιατί τόσα χρόνια, 23 χρόνια τώρα από τότε που έγινε η πράξη και πολλά χρόνια πριν, γιατί το συγκεκριμένο πρόσωπο πρέπει να είναι πάρα πολλά χρόνια αλλά, στον χώρο της ιστιοπλοείας και του αθλητισμού. 7 φορές συνεχόμενα. Να ακούστε με λοιπόν, χιλιάδες άνθρωποι προηγουμένως έχουν αξιολογήσει τις συμπεριφορές του και στην προσωπική του ζωή. Και ένας άνθρωπος που είναι πατέρας, σύζυγος, παππούς. Δεν γνωρίζω τι εργασία κάνει, δεν ξέρω τι, αν έχετε μάθει τι εργασία κάνει. Και από ό,τι ξέρω έχει και πολιτικές διασυνδέσεις, είναι αντιπρόεδρος. Δεν εξασφαλίζει το ήθος η πολιτική διασύνδεση. Ούτε το ότι είναι πατέρας και υπάρχουσα επίσης. Ακούστε με. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Κουλιά. Έχει κρυφθεί η προσωπικότητά του καθημερινά από το περιβάλλον του, από το ευρύτερο περιβάλλον της κοινωνικής του ζωής και έχει αξιολογηθεί ως αρίστου. Τώρα. Καλά. Ούτε καλά. Αυτό σημαίνει κάτι. Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Εντάξει. Εσείς ειδικά με την πολύχρονη πείρα σας έχετε δει τέρατα να συμβαίνουν. Ανθρώπους που έχουν καθαρή βιτρίνα να έχουν ένα βρώμικο υπόγειο. Από μεγαλύτερα σώματα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούγια. Από τη στιγμή που έχουμε δημοκρατία έπρεπε το ονοματεπώνυμό του και η φωτογραφία του να δημοσιοποιηθούν. Εάν μεν από την έρευνα επιδεικνύεται ότι είναι κίνδυνος από τώρα δεν γίνεται, θα μας ρίξουν μαύρο. Καλημέρα σας. Τι να κάνω. Να είστε καλά.